Τι συλλογάσαι, γέρο του Μοριά? Τι συλλογάμε? Βρε, τι Ελλάδα σας παραδώσαμε? Και τι Ελλάδα παραδώσατε εσείς στα παιδιά σας και τα κόνια σας? Ντροπή λίγο δεν υπάρχει. Εκεί που είναι ο Άρος ο γέρος του Μοριά, μου στείλε email και μου λέει να πω για τη σημερινή κατάσταση. Ωραιούστα από εκεί αχαήρευτη, ανεπρόκοπη και διεφθαρμένη πολιτική, και συνεχίζει. Όσοι και όσες μπήκαν στην πολιτική, στο στενό τους κύκλο είχαν πει την πείνα δεν αντέχουν. Και τώρα που είναι στη Βουλή, δεν ξέρουν τι έχουν. Και εσύ ελληνική λαέ, έξυπνε μα και κουζουλέ, και από όλους σταυρωμένος, πάψε να σε φερέφωνο και πάντα προδομένος. Τα κόμματα όλα της Βουλής, σαν τα σταφύλια της οργής, στύψε, ξεζούμισέ τα, και μέσα στο σκουπίδο τενεκέ, για πάντα πέταξέ τα. Και να δείξε νέους σταυραϊτούς και της Ελλάδος οδηγούς, το δρόμο μας να βρούμε, και από το βούρκο της ντροπής, με νέα του Θεού υπογραφή, πανέλληνες, να βγούμε. Παιδάκια, ακούστε τις ορμήνες μου και τις οδηγίες και τις συμβουλές μου. Να κοιτάτε την προκοπή σας και τη μόρφωσή σας. Και η μόρφωσή σας να μην γεννήσει και πάρνει για τους δικούς σας και τους παραέξω. Αλλά να φροντίσετε να μεταδώσετε τις σπουδές σας και στους άλλους, και η Ελλάδα να φωτιστεί. Γιατί έχει γεννήσει σκοτάδι σήμερα και φταίμε όλοι. Και πρέπει όλοι να βάλουμε ό,τι μπορούμε και να τραβήξω ακόμα και το γιαταγάνι. Να ξεβρωμίσουμε αυτή τη βρωμιά. Δεν πάει άλλο. Γέμισε η Ελλάδα τεμπέληδες, ακαμάτες, αχάριστους και χαραμοφάιδες. Παιδάκια, να σας δώσω κι άλλη μια καλή συμβουλή για την προκοπή σας. Κάποτε είχα πει στον γέρο Πραπούτα που με ακολουθούσε και ήταν το δεξί μου χέρι: Δημητράκη, το ξέρεις πολύ καλά. Κλέφτες των βουνών, λευτερώσαμε την πατρίδα. Και λύσανε τον πόλο και κατεκλέβουν, τη διαγουμίζουν και τη μαγαρίζουν. Να στο πω όμως καλύτερα όπως το λέει η παραβολή. Κλέβω, κλέβεις, κλέβουν όλοι. Οι ληστές θα είναι στα όρη και η λύση θα αρχίσει στην πόλη.